Κύριε Τσαπανίδου, θα ήθελα να μας πείτε πώς αξιολογείτε τα αποτελέσματα των εκλογών τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο όσο και σε τοπικό. Ποιος είναι ο λόγος της επίσκεψής σας εδώ στη Λέσβο και ποιο το αυριανό στοίχημα για το ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, στη Λέσβο ήρθαμε, όπως έχω πάει και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας, ήρθα τώρα λίγο πριν τις κάλπες, για να μιλήσουμε με τους πολίτες της περιοχής, με τους κατοίκους της περιοχής. Είναι ένα νησί που το ξέρω κιόλας και το αγαπώ πολύ. Το θυμάμαι από το παρελθόν, είδα πώς γίνεται, πώς έχει μεταμορφωθεί μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Βγάλαμε χρήσιμα συμπεράσματα, επικοινωνήσαμε και το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας σε όλους. Είχαμε την ευκαιρία δηλαδή να μιλήσουμε πολύ με τον κόσμο. Τώρα από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα της προηγούμενης κάλπης είναι ένα αποτέλεσμα που καταγράφηκε, αξιολογήθηκε, μας έδωσε τα μηνύματά του, ήταν γυρά μηνύματα. Κάναμε την αυτοκριτική μας στο σύντομο χρονικό διάστημα που είχαμε στη διάθεσή μας μέχρι την κάλπη της Κυριακής. Κάναμε τις αλλαγές που προλαβαίναμε να κάνουμε, που μπορούσαμε να κάνουμε και που συνεχίζονται και θα συνεχίζονται ούτως ή άλλως μετά και την επόμενη κάλπη. Και σίγουρα μας ευνηδίασε, σίγουρα δεν μας προβλημάτισε βαθιά και μας πόνεσε κιόλας. Αλλά από την άλλη ήταν και ένα μήνυμα το οποίο, ακούγοντάς το, λαμβάνοντάς το υπόψη, βοηθάει και στο να αλλάξουμε προς μια καλύτερη κατεύθυνση. Τι θέλουμε τώρα για την κάλπη που έρχεται, τι ελπίζουμε για την κάλπη που έρχεται, όχι μόνο στη Μυτιλήνη. Στη Μυτιλήνη θέλουμε να έχουμε την έδρα μας, να πάμε καλά, να έχουμε τον άξιο εκπρόσωπό μας στη Βουλή, βουλευτή της περιοχής στη Βουλή. Αυτό που θέλουμε στην κάλπη είναι να σπεύσει ο πολίτης, συγκρίνοντας τα δύο προγράμματα εξουσίας που έχει να διαλέξει ανάμεσα σε αυτά τα δύο τώρα. Δηλαδή στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει αποδειχθεί πια, ακόμη και τα ίδια τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το λένε, το είπε το Υπουργείο Οικονομικών, το είπε ο κ. Σκυλακάκης, το λέει ξεκάθαρα ο κ. Κέρζος, παρά το γεγονός ότι στη συνέχεια αυτό διαψεύδεται. Αποτελείται από έολες υποσχέσεις, από υποσχέσεις που δεν πατάνε πουθενά και που δεν λύνουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Δηλαδή, όταν μειώνεις τις δαπάνες, και έχει εγκριθεί από το πρόγραμμα σταθερότητας από τις Βρυξέλλες, όταν μειώνεις τις δαπάνες για το δημόσιο στα επόμενα χρόνια κατά 1,5 δισεκατομμύρια, αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα μέσα στα επόμενα χρόνια. Όταν δεν μπορείς να προσλάβεις άλλους παρά μόνο να αντικαθιστάς με τον κανόνα 1:1 όσους φεύγουν με σύνταξη από το δημόσιο, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε καλύτερη κατάσταση στο θέμα της υγείας, της παιδείας, του δημοσίου γενικότερα. Και αναρωτιέται εύκολα κανένας γιατί να διατηρούν τον κανόνα 1:1 όταν δεν υπάρχει δημοσιονομική επίβλεψη, όταν δεν υπάρχει δηλαδή τρόικα για να σου το υπαγορεύει αυτό. Θα μπορούσε να το αλλάξει ο κ. Μητσοτάκης, να το κάνει 1,5:1 τουλάχιστον. Είναι κάτι το οποίο όμως δεν έκανε, αυτό είναι το δεδομένο. Δηλαδή κατέθεσε ένα πρόγραμμα που βάζει την Ελλάδα στα επόμενα 4 χρόνια σε πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες, διότι δεν θα υπάρχουν πια τα ΠΑΣ, κόβονται όλη αυτή η βοήθεια που γίνεται. Παράλληλα, δεν ελέγχει την ακρίβεια, δεν παίρνει κανένα μέτρο για να ελέγξει την ακρίβεια, η οποία συνεχίζεται και που θα συνεχίζεται, πώς το είπε ο κ. Δένδιας, ότι είναι αβάσταχτη η ακρίβεια. Είναι αβάσταχτη, το ξέρουμε, το βιώνουμε. Ένα πρόγραμμα λοιπόν είναι αυτό, και ένα δεύτερο πρόγραμμα είναι αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο βάζει σε πρώτη προτεραιότητα τον πολίτη. Προσπαθεί να ελέγξει την ακρίβεια με τις μειώσεις του ΦΠΑ, στο εφικού, στον ειδικό φόρο κατανάλωσης κλπ. Και παράλληλα να αυξήσει το εισόδημά του από τον κατώτατο μισθό, το ξεπάγωμα των τριετιών, το φορολόγητο 10.000, τη 13η σύνταξη στους συνταξιούχους. Είναι πολλά όσα φέρνει σε κάθε κοινωνική κατηγορία. Στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στηρίζει τον επαγγελματία, καταργεί το τέλος επιδέματος, έτσι ώστε να μπορέσει και η επιχείρηση να μην απειλείται με λουκέτο την αυριανή ημέρα. Παράλληλα, ρυθμίζει χρέη, διαγράφει και ένα μέρος χρεών στη διάρκεια της πανδημίας και δίνει τη δυνατότητα για 120 δόσεις ξανά να βάλει κάποιος να κάνει μια επανεκκίνηση στην ζωή του, ειδικά αν είναι επαγγελματίας, το χρειάζεται, αλλά και οι ιδιώτες το χρειάζονται, κάθε πολίτης το χρειάζεται αυτό. Και στους επαγγελματίες δίνει και πίστοση, ανοίγει δηλαδή τη χρηματοδοτική ροή έτσι ώστε να μπορεί να έχει ρευστότητα στην επιχείρησή του, να την επενδύσει, αλλά και να βγει στην επόμενη μέρα. Περπατούσε εδώ στην αγορά, αλλά και στα χωριά της Γέρας και είδα επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν, ανθρώπους οι οποίοι λένε δεν ξέρουμε πότε θα βάλουμε λουκέτο, σήμερα, αύριο. Έπεσα σε μια περίπτωση μιας κυρίας η οποία έβαλε λουκέτο στην επιχείρηση που είχε ένα μικρό παντοπολείο που είχε ο προπάπος της. Και μέσα από τόσες γενιές, τον περασμένο μήνα έβαλε λουκέτο, δεν άντεξε άλλο η γυναίκα αυτή. Αυτά είναι τα διλήμματα στην κάλπη. Συν ένα ακόμα πάρα πολύ σημαντικό, διότι λαμβάνοντας υπόψη και τους συσχετισμούς, τους οποίους προσπαθούμε να ανατρέψουμε, πρέπει ο κόσμος να ξέρει ποιο είναι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα. Μία Νέα Δημοκρατία, η οποία θα είναι
πολύ ισχυρή και ανεξέλεγκτη, θα οδηγήσει σε μια πολιτική ασίδωτη. Και αν δεν υπάρχει απέναντί της μια ισχυρή αντιπολίτευση, η ασυδοσία της θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Αυτό είναι το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη, να κατακαιρματίσει την αντιπολίτευση, να αποδυναμώσει, να βάλει όσο το δυνατόν περισσότερα κόμματα στη Βουλή, αποδυναμωμένα μικρά-μικρά, για να μπορεί στη συνέχεια να ασκεί πολιτική, ευνοώντας, παίρνοντας κάθε κόμμα που τον εξυπηρετεί σε μικροσυνεργασίες κλπ. Με ένα Πασόκ που είδαμε πόσο συμπληρωματικά στη δεξιά λειτουργούσε στα χρόνια του Μνημονίου κλπ. Η λύση λοιπόν είναι ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ. Η κάθε ψήφος πρέπει να πέσει στην κάλπη μέσα, λαμβάνοντας και αυτό υπόψη. Γιατί ο μόνος ο οποίος μπορεί να κοιτάξει τον Μητσοτάκη στα μάτια, τον κύριο Μητσοτάκη στα μάτια και να του αντιπαρατεθεί, να τον σταματήσει, να του δείξει τα συμφέροντα των πολλών και να τα υπερασπιστεί αυτά, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Οπότε καλή ψήφο την Κυριακή και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.